Τέσσερα χρόνια τώρα παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για τη ΛΑΡΚΟ, όχι μόνο για το μεροκάμα το δικό μα, αλλά και για την ύπαρξη αυτή τη επιχείρηση, που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική για όλη την Ελλάδα. Για όλου του Έλληνε. Ευχαριστώ λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα για τη στήριξη και το προσωπικά τον ε, Γενικό Γραμματέα για αυτό. Όπω σα είπε και ο συνάδελφο, ο πολίτη, τα πράγματα είναι, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτή την ώρα όλοι μα θα πρέπει. Δίπλα-δίπλα, πλάι-πλάι, να αγωνιστούμε όλοι μαζί για το αυτονόητο. Για να είμαστε τη Δευτέρα όλοι εργαζόμενοι, να έχουμε το μεροκάματό μα και να συνεχίσουμε να ελπίζουμε. Η επίθεση που δεχόμαστε, ειδικά αυτό το διάστημα με τη νέα κυβέρνηση, είναι αδυσόπιτη. Είναι άτιμη για μένα. Διότι ακόμα και ο μελοθάνατο, τον έχουν ενημερώσει ότι τάδε του μηνό θα πεθάνει, θα σου πάρουμε το κεφάλι. Ούτε αυτό δεν έχουμε στα μάτια δεν μας έχουν κοιτάξει. Να μας πούνε ποιο είναι το μέλλον μας. Τι προτίθεται να κάνουν. Πετάνε σχέδια από εδώ και από εκεί, χωρίς καν να βάλουν τους εργαζόμενους να συζητήσουν. Φυσικά για τον ορεικτό πλούτο και για το εργοστάσιο, τα γνωρίζετε όλοι. Δεν υπάρχει επενδυτή φυλάκια. Φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Ενώ είχαμε κάποιε συναντήσει, διαφωνούσαμε, είχαμε άλλε απόψει. παρόλα αυτά υπήρχαν κάποιε Συναντήσει με μια κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι από εδώ, άνθρωποι από εκεί και δεν συναντάει κανένας με κανένα με κανέναν. Αυτή η επίθεση όμω, οφείλω να πω, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν είναι μόνο προ του εργαζόμενου του ΛΑΡΚΟ. Υπάρχει ένα ρεύμα, ειδικά με αυτό το, το μπλοκ των τριών υπουργών, που είναι απέναντι σε όλου του εργαζόμενου. Βλέπουμε τι γίνεται στο Σκαραμαγκά, βλέπουμε τι γίνεται στην Ελευσίνα. Υπάρχει μια συνολική αδυσόπιτη επίθεση στον εργάτη στον εργαζόμενο, στου τελευταίου εργαζόμενου των βιομηχανιών που βρίσκονται στη χώρα. Προφανώ αποσκοπεί κάπου. Είναι αλαζονία, είναι να του τελειώνουμε τώρα πριν τι ευρωεκλογέ. Δεν ξέρω τι είναι. Πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω κι εγώ. Και θεωρώ ότι όλοι οφείλουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτα, σε συνδικαλιστικό. Εμεί θα κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε με τη στήριξη και την αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων. Δεύτερον, σε νομικό επίπεδο θα προσπαθήσουμε να παγώσουμε και να σταματήσουμε οτιδήποτε μπορούμε, και σε κοινοβουλευτικό να δούμε πού αποσκοπεί αυτή η επίθεση. Ποιο ο λόγο, Δηλαδή, δεν μπορεί πριν στην προηγούμενη κυβέρνηση, πριν κάποιου μήνε, να περιμέναμε τον επενδυτή, να σα φέρουμε σε επαφή, να δούμε πόσου θέλει και να δούμε τι θα κάνουμε με του άλλου. Και τώρα τελειώσαμε. Φυλάκια. Αυτά ήθελα να πω. Δεν πρέπει να βάζουμε το κεφάλι κάτω. Ψηλά το κεφάλι. Θα αγωνιστούμε όλοι μαζί και στο τέλο θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά και ευχαριστώ όλους για τη στήριξη.